Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι 5η 20 Φεβρουαρίου, είναι η πρωινή επισκόπηση, το ενημερωτικό σας ραντεβού με τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής των Ελλήνων. Είμαι ο Λάμπρος Πέγκος και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.30, καθότι μετά θα ξεκινήσει η ολομέλεια με τη συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και το νομοσχέδιο που θα τα δούμε στην σειρά, στην πορεία. Να περάσουμε στους τίτλους της ημέρας. Μετά τον Μάξιμο Σαράφη και η προστατευόμενη μάρτυσα Κατερίνη Κελέση αρνήθηκε να προσέλθει να καταθέσει ενώπιον των βουλευτών μελών της Προκατακτικής Επιτροπής. Σε άρση του καθεστώτος προστασίας μαρτύρων προσανατολίζεται η πλειοψηφία της Προκατακτικής Επιτροπής. Με δύο συνεδριάσεις σήμερα και μία την προσεχή Δευτέρα, ολοκληρώνεται από τις αρμόδιες επιτροπές η επεξεργασία του ασφαλιστικού νομοσχεδίου. Την ερχόμενη Τρίτη εισάγεται προς συζήτηση στην Ολομέλεια, ενώ η ψήφισή του έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη. Και να περάσουμε τώρα να δούμε αναλυτικά τις εργασίες της ημέρας, που είναι ούκο λίγες. Στις 9.30 λοιπόν θα έχουμε τη συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων και αμέσως μετά θα ξεκινήσει μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης του Μαυροβουνίου επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας. Στις 10 η ώρα, η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης, επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αγροτικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. Την ίδια ώρα θα συνεδριάσει, όπως είπαμε, η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή προς Διενέργεια Προκατακτικής Εξέτασης σχετικά με τη διερεύνηση αδικημάτων που τυχόν έχουν τελεστεί από τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Δημήτριο Παπαγγελόπουλο κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Θα συνεδριάσει λοιπόν με θέμα ημερήσιας διάταξης εξέταση μαρτύρων. Στις 11 η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και η Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης, συνέχιση της επεξεργασίας και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Η ίδια επιτροπή θα συνεδριάσει και στις 4 το απόγευμα. Στις 12 η Υποεπιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης Ιαματικός Τουρισμός. Τα μέλη της επιτροπής θα ενημερώσει ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού, κ. Κωνσταντίνος Λούλης. Και στις 2 όπως και στις 6 το απόγευμα θα συνεδριάσει η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων με θέμα συνέχιση της επεξεργασίας και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ενσωμάτωση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας, δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλιόπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων και για την τροποποίηση οδηγίας για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας. Αυτά θα συμβούν στη Βουλή, στην Ολομέλεια και στις Επιτροπές. Επίσης, να πούμε ότι σήμερα έχουμε στο Αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης το συνέδριο που διοργανώνει το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία, με θέμα τον ελληνικό κοινοβουλευτισμό, αφετηρία, εξέλιξη, προοπτικές. Και επίσης, στο Λίδρα Μάριοτ θα συνεδριάσει η 14η Ολομέλεια της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Μεσογείου, που πραγματοποιείται λοιπόν στην Αθήνα με τη συμμετοχή αντιπροσωπιών από τα κοινοβούλια χωρών της Μεσογείου, περιφερειακών κοινοβουλίων αλλά και διεθνών οργανισμών και άλλων εταίρων. Την έναρξη των εργασιών στις 10 η ώρα θα την κάνει ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Και να περάσουμε τώρα να δούμε το πρώτο ρεπορτάζ της Άννας Ασημινάκη για την Προκατακτική Επιτροπή. Σε άρση του καθεστώτος προστασίας μαρτύρων, προσανατολίζεται η πλειοψηφία της Προκατακτικής Επιτροπής μετά την άρνηση και της Εκατερίνης Κελέση να εμφανιστεί και να καταθέσει ενώπιον των μελών της Επιτροπής. Σε άρση του καθεστώτος προστασίας των προστατευόμενων μαρτύρων, προσανατολίζεται η πλειοψηφία της Επιτροπής Προκαταρτικής Εξέτασης της Βουλής με αφορμή την άρνηση των προστατευόμενων μαρτύρων Μάξιμου Σαράφη και Κατερίνης Κελέση να καταθέσουν. Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί σήμερα στη συνεδρίαση της Επιτροπής, αν και δικαστικές πηγές επεσήμαναν ότι μπορεί να υπάρξει αίτημα της Επιτροπής της Βουλής, αλλά την απόφαση μπορεί να λάβει εκείνος που έθεσε τους δύο μάρτυρες σε καθεστώς προστασίας, άρα η εισαγγελέας κατά της διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη είναι η μόνη αρμόδια. Για τους δύο μάρτυρες έχουν εκδοθεί εντάλματα βίαιης προσαγωγής.
Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλή στην γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Όλγα Γεροβασίλη, κατέθεσαν αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Βασίλειο Πλιώτα, και ζητούν να παρέμβει για τη μη εκτέλεση του εντάλματος βίαιης προσαγωγής, που έχει εκδώσει πλειοψηφία, αλλά και για να προστατευτούν τα στοιχεία των μαρτύρων. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ άλλων, αναφέρουν ότι παραβιάζονται όσα προβλέπονται. Δεν υπάρχει καμία απαράτυπη διαδικασία. Η Επιτροπή κάνει ό,τι ακριβώς έκανε και η δικαιοσύνη, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Τέλειος Πέτσας, ενώ σημείωσε ότι με την παρέμβασή του, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να αναμειχθεί στη δικαιοσύνη και στην προανακριτική. Εμείς θέλουμε να εξεταστούν οι μάρτυρες όπως λέει ο νόμος, δήλωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μέλος της Επιτροπής, Σπύρος Λάπας. Όσοι επιχειρούν να υπονομεύσουν ή να παρεμποδίσουν το έργο της Επιτροπής για την αναζήτηση αλήθειας θα αποτύχουν, δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Προκατακτικής Εξέτασης Γιάννης Μπούγας και πρόσθεσε: «Η μη εμφάνιση των μαρτύρων όχι απλώς δεν αποδυναμώνει, αντίθετα ενισχύει τις ενδείξεις για τα εγκλήματα που διερευνούμε». Είναι ξεκάθαρο ότι η συστηματική και συντονισμένη στάση των δύο προστατευόμενων μαρτύρων δεν είναι ούτε άσχετη ούτε ασύνδετη με τις πρωτοβουλίες και τη στάση των συντονιστών τους, σχολίασε ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, Βασίλης Κεγκέρογλου, και πρόσθεσε: «Πρόκειται για τους τελευταίους σπασμούς ενός παραθεσμικού συστήματος που εκολάφθηκε στους αρμούς της δικαστικής εξουσίας και που σκοπό είχε τη σπήλωση των πολιτικών τους αντιπάλων». Να αρθεί το καθεστώς προστασίας, ζήτησε ο βουλευτής του ΚΚΕ, μέλος της Επιτροπής Νίκος Καραθανασόπουλος. Η όλη διαδικασία εξελίσσεται σε ένα φιάσκο. Θεωρούμε ότι και η νέα έκδοση εντάλματος βίαιης προσαγωγής θα είναι ατελέσφορη και ζητάμε να αρθεί το καθεστώς προστασίας και ανωνυμίας των μαρτύρων για να προχωρήσει η διαδικασία και να μπει στην ουσία. Ο καθένας παίρνει την ευθύνη για τη στάση που θα τηρήσει από εδώ και πέρα, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ανακοίνωση εξέδωσε και η ελληνική αστυνομία και αναφέρει ότι αναζητεί τους δύο προστατευόμενους μάρτυρες, αλλά διευκρινίζει ότι σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Εισαγγελίας Εφετών και τις εντολές της Εισαγγελίας Διαφθοράς, τα μέτρα προστασίας των μαρτύρων αφορούν μόνο στη διασφάλιση της πλήρους ανωνυμίας τους. Κατά συνέπεια, στα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται από την αστυνομία δεν περιλαμβάνονται ούτε η φύλαξη, ούτε κάθε είδους παρακολούθηση των μαρτύρων. Η αστυνομία παραμένει σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, των οποίων τις εντολές εφαρμόζει, καταλήγει η ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας. Σε γραπτή του δήλωση, ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος κάνει λόγο για άθλιους και βορούς και αδίστακτους πολιτικούς διώκτες του. «Κανένα στοιχείο δεν έχει προκύψει σε βάρος μου και όσον αφορά στη διεύρυνση του κατηγορητηρίου, καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται», αναφέρει. Σήμερα αναμένεται να καταθέσει στην Επιτροπή Προκατακτικής Εξέτασης της Βουλής ο πρώην Υπουργός Δημήτρης Τζανακόπουλος. Με την κατάθεση από τον Υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση της αναλογιστικής μελέτης για το σύνολο των κύριων και επικουρικών συντάξεων και της μελέτης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την επάρκεια των συντάξεων, άρχισε στις αρμόδιες επιτροπές η επεξεργασία του νομοσχεδίου για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Για νομοσχέδιο με ταξικό πρόσημο που προβλέπει μείωση των συντάξεων κατά 200 εκατομμύρια ευρώ το 2020 και κατάργηση της επικουρικής ασφάλισης, έκανε λόγο η αντιπολίτευση. Να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ της Θάλιας Γετοπούλου. Ψηφιακή σύνταξη με στόχο η 1η Ιουνίου να αποτελέσει την ημερομηνία ορόσημο για την απονομή των πρώτων ψηφιακών συντάξεων του Άτλας, διασφάλιση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού μέχρι το 2070 και ενίσχυση των συντελεστών της ανταποδοτικής σύνταξης με πρόβλεψη για αυξήσεις στις συντάξεις αποτελούν τα βασικά στοιχεία του νέου νόμου σύμφωνα με την κυβέρνηση. Έχω την τιμή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να καταθέτω για πρώτη φορά ιστορικά, αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, την πρώτη εθνική αναλογιστική μελέτη για το σύνολο των κύριων και επικουρικών συντάξεων. Το καταθέτω γιατί αυτό είναι επίσημο έγγραφο που κατατίθεται στα πρακτικά και παρακαλώ πάρα πολύ, μαζί με τη δεύτερη μελέτη που επίσης κατατίθεται για πρώτη φορά ιστορικά, έρχεται η μελέτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών να κατατεθεί στα πρακτικά, είναι η μελέτη επάρκειας των συντάξεων. Επιβεβαιώνει τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος μέχρι το 2070. Είναι το πρώτο ασφαλιστικό νομοσχέδιο μετά από 12 χρόνια που δεν θα έχει καμία μείωση στις συντάξεις. Αντίθετα, θα έχει αυξήσεις. Κατά της ψήφισης, επί της αρχής του νομοσχεδίου, τάχθηκαν τα κόμματα με την ελληνική λύση να διατυπώνει επιφυλάξεις και το ΣΥΡΙΖΑ να καταλογίζει στην κυβέρνηση προσπάθεια επικοινωνιακής εξαπάτησης των πολιτών με δίθεν γενικευμένες αυξήσεις και μειώσεις στις εισφορές. Λιγότερα κατά 200 εκατομμύρια θα είναι τα χρήματα που θα λάβουν οι συνταξιούχοι το 2020 συγκριτικά με το 2019. 70.000 άνθρωποι με τη δικιά σας, με το δικό σας νομοσχέδιο, 600.000 με το νομοσχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ. Και από ό,τι θυμάστε,
Από ό,τι θυμάστε, εκείνη τη στιγμή την περάσαμε με μία απλή δήλωση χωρίς την πανοκρουσία του τότε Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα στη Βουλή και τίποτε άλλο. Το ασφαλιστικό στη χώρα, όπως θεσπίστηκε με τον νόμο 4387, ήταν βιώσιμο, είναι βιώσιμο μέχρι το 2070. Και αν δεν με πιστεύετε, αυτή είναι η αναλογιστική μελέτη. Δεν ξέρω, κύριε ηγητή της αντιπολίτευσης, πώς δεν την έχετε βρει. Αναρτημένη είναι. Είναι δυνατόν. Είναι αναρτημένη και εδώ και χρόνια. Ισχυρίζεστε ότι η κύριε της κυβέρνησης ότι είναι το πρώτο νομοσχέδιο μετά από 10 χρόνια που δεν μειώνει τις συντάξεις. Απόλυτο ψέμα. Συνυπογράφεται η κυβέρνηση τις τεράστιες μειώσεις που επέφερε στο ασφαλιστικό ο νόμος Κατρούγκαλου. Η πολιτική σας είναι δεδομένη. Το τσάκισμα των συντάξεων και των ασφαλιστικών παροχών. Είναι ή όχι μειωμένη η δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού για το 2020 κατά 220 εκατομμύρια ευρώ. Καταρχήν, επικροτούμε την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, την οποία υποστηρίζουμε και εμείς στο πρόγραμμά μας. Κατά τα δημοσιεύματα, οι αλλαγές θα είναι ευρείες, αφορώντας έως και 1 εκατομμύριο συνταξιούχους, 1,5 εκατομμύριο μη μισθωτούς, 1,6 εκατομμύρια μισθωτούς και 260.000 επιχειρήσεις. Ο λόγος που απορρίπτουμε το σχέδιο νόμου από τις αρχές είναι ότι πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που ενσωματώνει όλες τις μνημονιακές περικοπές και εμπεδώνει μια σκληρή νεοφιλελεύθερη λογική. Στη συνέχεια, ο κ. Βρούτσης έδωσε διευκρινήσεις για τη μείωση των εισφορών. Ασφαλιστικές εισφορές αλλάζουν. Για μας αλλάζουν, μειώνουμε στους μισθωτούς τις εισφορές, 0,90, θα τις μειώσουμε μέχρι το 23, ακόμα 4 μονάδες, είναι μια τεράστια δομική αλλαγή. Όλοι οι σημερινοί εργαζόμενοι της χώρας, οι αυριανοί εργαζόμενοι, οι μελλοντικοί συνταξιούχοι θα πάρουν όλη αύξηση χωρίς αστερίσκους και ερωτηματικά. Δεν υπήρξε ποτέ 13η σύνταξη. Αν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί στα νούμερα και στα στοιχεία, να πούμε ότι η 13η σύνταξη στοιχίζει 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν είχατε δώσει 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ παραμονή εκλογών, θα έλεγα την πολιτική μου αντίκρουση και διαφωνία, αλλά δεν τα δώσατε αυτά. Δώσατε περίπου 970 εκατομμύρια όσα είπατε εδώ πέρα. Δύο πρωτοσέλιδα της Αυγής με φιλοξένησαν ότι θα δώσουμε στους συνταξιούχους αύξηση. Ναι, είναι συνειδητή μας επιλογή. Τώρα άκουσα εδώ κριτική ότι μειώνουν τις συντάξεις των συνταξιούχων. Θα πω γιατί είναι αστείο το επιχείρημα. Είναι συνειδητή μας επιλογή. Γιατί οι συνταξιούχοι αποτελούν ένα ενεργό, χρήσιμο, έμπειρο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Πολιτική μας επιλογή, πέρα από την αντίδρασή σας, ήταν αυτό το κομμάτι να μπορεί να μπει στην παραγωγική διαδικασία, όχι τιμωρητικά και προσβλητικά όπως έκανε ο νόμος Κατρούγκαλου. Η ελληνική αντιπροσωπεία βουλευτών αποχώρησε σε ένδειξη διαμαρτυρίας από την κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, καταγγέλλοντας τη στάση του Προεδρεύοντος που τους παρεμπόδισε να αναφερθούν στην Τουρκο-Λιβική Συμφωνία. Την έντονη διαφωνία τους με το ψευδοσύμφωνο Τουρκίας-Λιβύης εξέφρασε η διακομματική ελληνική αντιπροσωπεία στην κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ στο πλαίσιο των εργασιών της κοινής συνεδρίασης των Επιτροπών Πολιτικών Υποθέσεων, Άμυνας και Ασφάλειας, Οικονομικών και Ασφάλειας του Οργανισμού που διεξήχθησαν στην έδρα του στις Βρυξέλλες κατά το διάστημα 17 έως 19 Φεβρουαρίου του 2020. Οι βουλευτές που μετήχαν στην αποστολή Μαριέτα Γιαννάκου, Μανούσος Βολουδάκης, Θεόδωρα Τζάκρη, Μάριος Κάτσης και Ανδρέας Λοβέρδος, σε κοινή τους δήλωση αναφέρουν. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, ως ελληνική αντιπροσωπεία θέσαμε με έμφαση το ζήτημα της Συμφωνίας Τουρκίας-Λιβύης, η οποία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Στη συζήτηση που ακολούθησε μετά από τοποθέτηση του πρεσβευτή της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, η ελληνική αντιπροσωπεία αφενός ζήτησε να λάβει απαντήσεις σχετικά με το ζήτημα της παραβίασης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και αφετέρου επιδίωξε να ενημερώσει τους συναδέλφους των λοιπόν χωρών μελών του ΝΑΤΟ για τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας και τους κινδύνους ανάφλεξης που προκαλούν στην περιοχή. Αναδείξαμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι η Τουρκία με τη συμφωνία της με τη Λιβύη συνειδητά παραβιάζει την αρχή του διεθνούς δικαίου ότι στον καθορισμό της ΑΟΣ λαμβάνονται υπόψη τα νησιά. Τονίσαμε δε ότι έχουμε ήδη δείγματα γραφής από την Άγκυρα σε άλλο πεδίο σχετικά με την πρακτική αξιοποίηση των νομικών της ακροβασιών. Η Τουρκία ήδη διενεργεί γεωτρήσεις στην ΑΟΣ της Κύπρου σε οικόπεδα που με διεθνή διαγωνισμό δόθηκαν για έρευνα σε πετρελαϊκές εταιρείες κρατών μελών του ΝΑΤΟ όπως η Γαλλία και η Ιταλία.
Οι Έλληνες βουλευτές, στη συνέχεια της δήλωσής τους, αναφέρουν ότι ο Προεδρεύων των Εργασιών συστηματικά τους διέκοπτε στις τοποθετήσεις και στις ερωτήσεις τους, εμποδίζοντας έτσι την ανάπτυξη των θέσεών τους. Η ελληνική αντιπροσωπεία, αφού ολοκλήρωσε τις τοποθετήσεις της, αποχώρησε από την αίθουσα σε ένδειξη διαμαρτυρίας, καταγγέλλοντας τη στάση του Προεδρεύοντος. Για την ασφάλεια των σοφρονιστικών καταστημάτων της χώρας, τη νέα στρατηγική που αφορά τον εξυγχρονισμό και την αναμόρφωση των φυλακών, ενημέρωσε τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής η κυρία Σοφία Νικολάου, Γενική Γραμματέας Αντιεγκληματικής Πολιτικής. Ας παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ της Κέλλης Κοντογιώργη. Η Σοφία Νικολάου, Γενική Γραμματέας Αντιεγκληματικής Πολιτικής, μιλώντας στα μέλη της Ειδικής Επιτροπής, ξεδίπλωσε τους άξονες και το σχεδιασμό για την αναμόρφωση και αναβάθμιση του σοφρονιστικού συστήματος εν γέννη. Βασικό μέλημα και φλέγον ζήτημα αποτελεί ασφάλεια και ειρήνη που πρέπει να επικρατεί εντός των σοφρονιστικών ιδρυμάτων, αλλά και η σωστή διαβίωση των κρατουμένων, είπε η κυρία Νικολάου και εξήγησε τις πρωτοβουλίες που πάρθηκαν από πλευράς Γενικής Γραμματείας. Μία από τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί η βελτίωση καθώς και η εύρυθμη λειτουργία των καταστημάτων κράτησης της Ελλάδας σε όλα τα επίπεδα. Με σεβασμό στο Σύνταγμα, στην ευρύτερη σοφρονιστική νομοθεσία και στα ανθρώπινα δικαιώματα, επιδιώκεται από την πλευρά της Γενικής Γραμματείας Αντιεγκληματικής Πολιτικής η αναβάθμιση όλων των τομέων του σοφρονιστικού συστήματος της χώρας μας, όπως είναι η ορθή μεταχείριση των κρατουμένων, η τήρηση των εσωτερικών κανονισμών και των επιμέρους νόμων που ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά με τη διαβίωση των κρατουμένων στις φυλακές και τις μεταγωγές τους, η στελέχωση των καταστημάτων κράτησης με υπαλληλικό προσωπικό, η εκπαίδευση και επιμόρφωση του σοφρονιστικού προσωπικού, καθώς και η αναμόρφωση των κτηριακών εγκαταστάσεων των φυλακών. Η κυρία Νικολάου αναφέρθηκε στη νομοθετική ρύθμιση που θα ληφθεί για την αποκατάσταση και ασφάλεια των μεταγωγών, αλλά έδωσε και στοιχεία για τα ευρήματα που εντοπίστηκαν μετά από έρευνες που έγιναν σε κελιά κρατουμένων. Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 132 έρευνες, έχουν εντοπιστεί συνολικά 181 συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν 2 κιλά 100 γραμμάρια ναρκωτικών ουσιών, 858 μαχαίρια, σιδερολωστή, σουβλιά και αυτοσχέδια όπλα, καθώς και 527 κινητά τηλέφωνα. Η Γενική Γραμματέας Αντιεγκληματικής Πολιτικής τόνισε πως αναβαθμίζεται το Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχων της άσκησης των καθηκόντων των υπαλλήλων και της στήρησης της τάξης από τους κρατουμένους, λέγοντας πως πρόκειται για ριζική αναμόρφωση του σώματος. Αναφορικά με την εγκατάσταση των φυλακών Κορυδαλλού σε στρατόπεδο στον Ασπρόπηγο, σημείωσε πως ήδη έχει υπογραφεί σύμβαση μεταξύ των Υπουργείων Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη, όπου ο ΜΟΜΚΑ θα αναλάβει την ανέγερση του έργου. Το project Δικαστική Φυλακή Θριασίου παίρνει σάρκα και οστά. Δίνω έμφαση στον τίτλο του νέου καταστήματος κράτησης, καθώς αυτό θα αποτελεί μια φυλακή υποδίκων και όχι καταδίκων και βαρυπινητών, όπως είχε καταλήξει να είναι ο Κορυδαλλός τα προηγούμενα χρόνια. Στη συνέχεια το λόγο έλαβαν ο Κωνσταντίνος Βαρσάμης, αρχιφύλακας σοφρονιστικού καταστήματος Διαβατών, αλλά και ο Γεώργιος Στιβακτάκης, Γενικός Γραμματείας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εξωτερικών Φρουρών Κορυδαλλού. Και οι δύο εξέθεσαν από τις θέσεις αλλά και την εμπειρία που κατέχουν τα προβλήματα και τις προοπτικές για τις φυλακές, τους κρατούμενους αλλά και την ασφάλεια στα σοφρονιστικά συστήματα. Η διαδικαστική ασφάλεια μέσα στις φυλακές σχετίζεται με τις διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται για την αποτροπή ενδεχομένου απόδρασης, την διατήρηση της τάξης μέσα στους χώρους της φυλακής, την έρευνα των χώρων της φυλακής, των ατόμων οι οποίοι εισέρχονται στις φυλακές, είτε αυτοί είναι επισκέπτες και οποιοδήποτε, τη συχνότητα που γίνονται αυτές οι έρευνες μέσα στους χώρους της φυλακής, ο τρόπος με τον οποίο γίνονται αυτές οι έρευνες. Προσλήψεις, το νούμερο ένα. Βρισκόμαστε να υπάρχουν στις φυλακές, μειωμένες βέβαια στον αριθμό, 2.111 οργανικές θέσεις, από τις οποίες έχουν καλυφθεί οι 1.650. Μετά τη φυγή των δημοτικών αστυνομικών, χωρίς να υπολογίζονται οι ομάδες αντιμετώπισης έκνομων ενεργειών, οι οποίοι, συνάδελφοί μας, εργάζονται υπεροριακά, πέρα από τα υπόλοιπα καθήκοντά τους, και όποτε τους καλέσει η υπηρεσία να συνδράμουν. Αμέσως μετά, οι βουλευτές από όλα τα κόμματα και μέλη της Επιτροπής Σοφρονιστικού Συστήματος και λοιπόν δομών εγκλεισμού κρατουμένων έκαναν σειρά ερωτήσεων αλλά και παρατηρήσεων σε όλα όσα προανήγγειλε η κυρία Νικολάου, στα οποία με τη σειρά της απάντησε. Για την πορεία των εθνικών μας θεμάτων, ενημέρωσαν οι βουλευτές μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Βουλής τους σπουδαστές της Σχολής Εθνικής Άμυνας. Το ρεπορτάζ είναι ο Κρήτων Βασιλικόπουλος. Τα μέλη της Επιτροπής αναφέρθηκαν σε όλο το φάσμα των εθνικών μας θεμάτων με επίκεντρο την αντιμετώπιση της τουρκικής προκλητικότητας. Στο υψηλό επίπεδο γνώσεων που παρέχεται στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων αναφέρθηκε ο Διευθυντής Σπουδών της Σχολής, Ταξιέρχος Παναγιώτης Τσίλης.
Η προκλητικότητα κυρίως από την πλευρά της Τουρκίας, θα έλεγα η επιθετικότητα η οποία επιδεικνύεται το τελευταίο διάστημα είναι ιδιαίτερα έντονη, κάτι το οποίο απασχολεί πάρα πολύ και τις χώρες της ευρύτερης περιοχής, αλλά κυρίως την Ελλάδα και την Ελλάδα και την Κύπρο. Οι γείτονές μας θα πρέπει να αντιληφθούν ότι το τίμημα των όποιων επιθετικών τους ενεργειών θα είναι δυσανάλογο μεγάλο και θα είναι δύσκολο να το διαχειριστούν με τα προβλήματά τους. Είναι μεγάλη παγίδα να αυτοχειριαζόμαστε μειώνοντας την εθνική μας αυτοπεποίθηση, χωρίς να σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε διαρκή εγρήγορση. Και προς αυτή την κατεύθυνση η Συμφωνία των Πρεσπών είναι ένα δείγμα γραφής. Απαιτείται κατά την άποψή μας πρωτίστως ενίσχυση της αμυντικής πολιτικής στο πλαίσιο μιας εθνικής γραμμής σε εθνικά θέματα για διασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας, ενός θεσμικού οργάνου. Πρέπει να δούμε την λειτουργία του, κατά πόσο μπορεί και μπορεί να βοηθήσει, ενός οργάνου υψηλού επίπεδου για την ασφάλεια και την άμυνα της χώρας. Τι κάνουν οι συμμαχοί μας? Παζαρεύουν με την Τουρκία. Δουλεύουν για τη συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Και εδώ πατάνε ορισμένες επιλογές για προσφυγή στο δικαστήριο της Χάγης. Έγιναν πάρα πολλά λάθη. Αυτή η επέσχυτη συμφωνία των Πρεσπών, που κατ' άλλους είναι μια καλή συμφωνία, για μας είναι μια πάρα πολύ κακή συμφωνία, η οποία παράγει κακά αποτελέσματα. Πιεζόμαστε να συρθούμε στη Χάγη, ώστε να τα βρούμε με την Τουρκία. Να οδηγηθούμε σε μια λύση πακέτο, η οποία με βάση τις αρχές της επίοικιας και των ειδικών συνθήκων θα έχει δυσμενέστατη επίπτωση στα εθνικά μας συμφέροντα. Πιστοποιούμε και γνώσεις μεταπτυχιακής πανεπιστημιακής μόρφωσης, το οποίο εντάσσονται στο γενικό περίγραμμα των αμυντικών και στρατηγικών σπουδών. Ο ρόλος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων στο Εθνικό Οικοσύστημα Καινοτομίας και η πρόκληση των δικτύων πέμπτης γενιάς ήταν το θέμα συζήτησης στην Ιδρική Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας που παρακολούθησε η Άννη Βιτσέντζου. Εκτός από την καινοτομία υπάρχει και το ρυθμιστικό περιβάλλον της καινοτομίας που, εάν λειτουργεί σωστά, είτε την απογειώνει, όπως συμβαίνει στην Νότιο Κορέα, είτε οι τεχνολογικές εξελίξεις τρέχουν πιο γρήγορα από το ρυθμιστικό πλαίσιο, οπότε δεν αξιοποιούνται, όπως με τα δίκτυα πέμπτης γενιάς, τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης, το δίκτυο πραγμάτων, το cloud, η επαυξημένη πραγματικότητα, με την ταχεία μεταφορά και αξιοποίηση τεράστιου όγκου δεδομένων που αναφέρονται από την διαχείριση της γεωργίας μέχρι την αυτοκίνηση και την τηλεϊατρική. Ο κύριος Μασέλος υπογράμμισε πως τα δίκτυα πέμπτης γενιάς δεν είναι απλά η επόμενη γενιά κινητής τηλεφωνίας, αλλά σχετίζονται περισσότερο με ό,τι την περιβάλλει. Αναφέρθηκε και σε θέματα υγείας και ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, διαβεβαιώνοντας πως η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ακολουθεί τα διεθνή στάνταρτς, τις αναφορές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και τις ενδεδειγμένες μεθοδολογίες μέτρησης, ενώ ανέφερε πως διαφέρουν οι επιμέρους αντιμετωπίσεις των κρατών με αυστηρότερο κανονιστικό πλαίσιο στην Ελβετία και στην Πολωνία. Στοιχεία για τις αδειοδοτημένες κεραίες και την ακτινοβολία που εκπέμπουν, είπε πως οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να βρουν στη διαδικτυακή πύλη κεραίες.gr. Οι τεχνολογικές εξελίξεις λοιπόν τρέχουν πιο γρήγορα από το ρυθμιστικό πλαίσιο. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο δεν θα βάζει εμπόδια στην τεχνολογία, στην καινοτομία και στις εξελίξεις σε αυτό το τομέα. Πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο θα βοηθάει νέες τεχνολογίες όπως τα δίκτυα πέμπτης γενιάς, το διαδίκτυο των πραγμάτων, η τεχνητή νοημοσύνη, το cloud και οι τεχνολογίες νεφοϋπολογιστικής. Επομένως θέλουμε μια νέα προσέγγιση ρύθμισης και αυτό είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζεται διεθνώς. Η συνεργασία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας για την ενίσχυση των ελληνικών σπουδών στο εξωτερικό ήταν στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς. Πρόκειται για το πρόγραμμα IASON που συμπληρώνει φέτος 26 χρόνια λειτουργίας. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Γαβαλά. Μαρίνα, 37, Ρωσία. Μάικλ, 26, Αμερική. Ξένια, 33 χρονών, Ρωσία.
Τι κοινό έχουν αυτοί οι άνθρωποι μεταξύ τους? Μιλάνε μία κοινή γλώσσα? Μπορείτε να μαντέψετε πια? Αγγλικά? Αυτός είναι ο στόχος του Ιάσονα, που είναι ένα σταθερό πρόγραμμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο Γενικός Γραμματέας Απόδειου Ελληνισμού Γιάννης Χρυσουλάκης και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Σάββας Αναστασιάδης αναφέρθηκαν στην Παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας. Σε πάρα πολλά κράτη, σε πάρα πολλές πόλεις έγιναν εκδηλώσεις για την ελληνική γλώσσα και σε πολλές από αυτές, σε πολλές πόλεις, δόθηκε και η αιγίδα της Γενικής Γραμματείας, ενώ στελέχη της Γενικής Γραμματείας και εγώ προσωπικά συμμετείχαμε σε αρκετές από αυτές τις εκδηλώσεις. Εγώ έτσι την οραματίστηκα αυτή την ημέρα, όταν την ξεκινήσαμε το 2014, τότε με τον Γιάννη τον Κορίνθιο, αυτή την ημέρα όλοι οι φίλοι να μιλάει ή να λέει μία φράση ή ένα γνωμικό ή μία λέξη ελληνικά. Το πρόγραμμα Ιάσον χρηματοδοτείται κυρίως από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου και υλοποιείται υπό την επίβλεψη του πρίτανη Νικόλαου Παπαϊωάννου. Όσον αφορά λοιπόν τον Ιάσονα, είναι ο βασικός μοχλός διάδοσης της ελληνικής γλώσσας και διάδοση της ελληνικής γλώσσας όχι μόνο λεκτικά ή γραμματικά, αλλά ένα merging με όλη την δυνατότητα που μπορούμε να έχουμε πολιτισμικά και κοινωνικά. Την επιστημονική ευθύνη του προγράμματος έχει ο καθηγητής και πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου, Γιάννης Καζάζης. Στην 20ετία αυτή, από το 2000 ως σήμερα, μαζί με το κέντρο που είναι σάρξεκ της σαρκός του Πανεπιστημίου, πάλι λειτουργεί το Πανεπιστήμιο εξωστρεφώς, αλλά πλέον σε διεθνές επίπεδο και πιστεύω μπορεί να κατακτά νέα διαρκώς παιδεία. Όλα τα μέλη της Επιτροπής συμφώνησαν με τον πρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Ο Γερμανός ποιητής, χρόνια πριν ιστορικός και φιλόσοφος, ο Σίλερ, αναφέρει ότι «καταραμένε Έλληνα, τα βρήκες όλα, φιλοσοφία, γεωμετρία, φυσική, αστρονομία και τίποτε δεν άφησες για μας». Με την ακρόαση εκπροσώπων φορέων συνεχίστηκε η επεξεργασία του νομοσχεδίου για τα εμπορικά σήματα. Ας παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Βολάνη. Τις απόψεις τους για την ενσωμάτωση οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα εμπορικά σήματα διατύπωσαν στην αρμόδια Επιτροπή εξωκοινοβουλευτικοί φορείς. Ο Γιώργος Κωνσταντόπουλος, πρόεδρος του Συλλόγου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας, υπογράμμισε πως με την ενσωμάτωση των οδηγιών δημιουργούνται καλύτερες συνθήκες για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Ο Φώτης Κοτσής, σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, τόνισε πως το νομοσχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Το σύστημα του σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρείται παγκοσμίως το πλέον σύγχρονο. Η σύγκλιση του εθνικού σήματος με το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξυγχρονίζει το εθνικό δίκαιο περί σημάτων, δημιουργεί καλύτερες συνθήκες για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, ενώ παράλληλα ενισχύει την εμπιστοσύνη των αλλοδαπών που έχουν συναλλαγές με την Ελλάδα. Επί της αρχής θεωρούσαμε ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Όσον αφορά τις επιμέρους παρατηρήσεις, διαπιστώνουμε με ικανοποίηση, διαβάζοντας και την αιτιολογική έκθεση, ότι όλες αξιολογήθηκαν, άλλες υιοθετήθηκαν, άλλες όχι, αλλά σημασία έχει ότι αξιολογήθηκαν και αυτό έχει μια σημασία και για την ακρόαση των φορέων ούτως ή άλλως. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ειδικότερα, θεωρούμε και πάλι ότι κινείται το νέο σχέδιο σε θετική κατεύθυνση. Ο Αντώνιος Μέγκουλης από την νομική υπηρεσία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας έκανε λόγο για μια αναγκαία προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας που εξασφαλίζει την ασφάλεια δικαίου, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο κύριος Αγγελάκης, εκπρόσωπος των μικροεμπόρων. Καταρχήν κρίνεται θετικά. Είναι μια αναγκαία προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Επιφέρει μια ομοιομορφία των διατάξεων που αφορούν το εθνικό σήμα με το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το νομοσχέδιο για τα εμπορικά σήματα υπερψήφισαν όλα τα κόμματα πλην του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και της Ελληνικής Λύσης, η οποία επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί στην Ολομέλεια. Το θετικό γεγονός της διακομματικής σύγκλησης όσον αφορά τις διατάξεις του νομοσχεδίου τόνισε στην παρέμβασή του ο Υφυπουργός Ανάπτυξης. Να σας ευχαριστήσω για τον πολύ δημιουργικό διάλογο που αναπτύξατε και τις ερωτήσεις τις οποίες κάνατε, και θα ήθελα να απαντήσω σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Θα καταγράψω όλες τις ερωτήσεις και θα σας απαντήσω στην δεύτερη ανάγνωση. Με το νομοσχέδιο ενσωματώνεται η σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
έτσι ώστε να υπάρχει εναρμόνιση των εμπορικών σημάτων και ονομασιών. Συσχετίζεται το Εθνικό Σήμα με το Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Διεθνές Σήμα. Δίνονται επίσης νομοθετικοί ορισμοί που διευκολύνουν την κατανόηση των διατάξεων. Αντιμετωπίζουμε θετικά κάθε δυνατότητα που δίνει, που χαμηλώνει την γραφειοκρατία, που δίνει την δυνατότητα σε επιχειρήσεις να κινηθούν πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Είναι σαν ένα παράθυρο προς το νέο κόσμο της ψηφιακής εποχής και της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, που είναι ήδη εδώ και απαιτεί νέου τύπου νομικές ρυθμίσεις που να ανταποκρίνονται σε συνθήκες μιας ραγδαία μεταβαλλόμενης πραγματικότητας, αλλά και μια ραγδαία μεταβαλλόμενης οικονομίας. Στο σημείο αυτό η πρωινή επισκόπηση ολοκληρώθηκε. Η σκυτάλη στην Ολομέλεια της Εθνικής Αντιπροσωπείας. Να έχετε μια καλή μέρα.